Καλησπέρα σας, Τσεκτεκνέο εδώ, Κώστας, και εχθές όπως τα είδατε έκανα unboxing τα Crystal Acoustics τα οποία αφορά αυτή τη στιγμή και θέλω να κάνω ένα μικρό βίντεο review γιατί πολλοί θα ρωτήσετε πώς σου φαίνονται όπως κάνετε σε όλα τα ακουστικά που κάνω unboxing και στα άλλα πράγματα και θα ήθελα να κάνω ένα επεισόδιο μόνο και μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, τα χρησιμοποιώ από χθες που τα έκανα unboxing συνεχόμενα μέχρι και τώρα, δεν τα έχω βγάλει ακόμα από τα αυτιά. Καλά, εντάξει, είναι το να πας γύρω και τα βγάζεις, ναι. Λοιπόν, καταλάβετε τι θέλω να πω. Το θέμα είναι κάποιες παρατηρήσεις σχετικές με τα ακουστικά. Λοιπόν, τα ακουστικά, όπως σας έδειξε χθες, είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, αναδιπλώνονται, πολύ πρακτικό το ότι μπορείς να τα διπλώσεις, αν και θέλει προσοχή ο μηχανισμός τους, γιατί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Λοιπόν, τι γίνεται. Τα συγκεκριμένα ακουστικά, καλώς ή κακώς, είναι λίγο. Η ποιότητα κατασκευής θα ακούτε πως στρίζουν. Λοιπόν, δηλαδή έχω δει και ακουστικά 10 ευρώ τα οποία είναι πολύ καλύτερες ποιότητες. Κατασκευαστικά πάντα στο θέμα πλαστικά. Ας πούμε για παράδειγμα αυτή τώρα εδώ. Την προηγούμενη φορά έκανα unboxing τα Sennheiser τα οποία συγκριτικά είναι μέρα με τη νύχτα. Βλέπετε δεν τρίζει τίποτα. Δηλαδή το πλαστικό του είναι μακράν καλύτερης ποιότητας. Αλλά τι γίνεται, λοιπόν, στα συγκεκριμένα μπορεί το πλαστικό να είναι χάλια, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε και πραγματικά με εντυπωσίασε γιατί είναι τρομερό κατασκευαστικά προϊόν, είναι ο ήχος. Δεν έχω ξαναακούσει τόσο καλό ήχο, δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα τελευταία χρησιμοποιώ τα Siberia V2 της Steel Series. Φοβερά ακουστικά, πολύ όμορφα. Βασικά αυτό που μου αρέσει σε αυτά είναι το γεγονός ότι ταιριάζουν τέλεια στα αυτιά. Δηλαδή είναι κλειστού τύπου, τα αυτιά κλείνουν μέσα, ιδανικά απομονώνουν τους ήχους, είναι όλα τα λεφτά. Βολικό στο κεφάλι, ειδικά με το rest band εδώ. Αλλά τι γίνεται, σε αυτά τα συγκεκριμένα το μικρόφωνο είναι χάλια. Λοιπόν, απλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ ωραία ακουστικά, πολύ καλά, τα συνιστώ αν κάποιος τα πάρει, απλά να ξέρετε ότι το μικρόφωνο είναι χάλια. Σε σύγκριση με αυτά εδώ, τα οποία είναι τα Fujitsu που σας είχα δείξει πριν από καιρό στα Sennheiser τον έκανα unboxing, το οποίο και μικρόφωνο και ακουστικά είναι τρομερά, δεν συγκρίνεται με τίποτα που έχω πιάσει. Αλλά ας έρθουμε στο για τα αυτά, γιατί βλέπουμε διάφορες τιμές και φτάνουμε σε αυτά εδώ, τα οποία είναι στην αγορά έχουν 26 ευρώ, τα πέτυχα σε έκπτωση στο e-shop στα 19 και τιμολογικά είναι ακριβώς την ίδια τιμή με τα Sennheiser. Τα Sennheiser έκανα και αυτά 26-25 ευρώ, η τιμή τους δεν έχει πέσει. Αλλά ποιοτικά είναι ένα κλικ παραπάνω. Όμως αυτό που δεν μου άρεσε, αν και είναι ανάλογα με τα γούστα, είναι το τεράστιο καλώδιο. Βλέπετε το καλώδιο των Sennheiser είναι 100 μέτρα και πήρα μια χελονίτσα, αυτό εδώ λέγεται χελώνα, το οποίο μαζεύει στη λίγη στο καλώδιό σου και πάλι είναι άβολο. Δηλαδή είχα συζητήσει με ένα παιδί και το οποίο δεν θέλετε να το πάρει για κιθάρα και από μακριά τον υπολογιστή σε αυτόν φυσικά και βολεύουν. Αλλά αν είστε όλη την ώρα πάνω στο PC και δεν μετακινήσετε, δεν είστε πολύ μακριά από τηλεόραση, PC ή οτιδήποτε άλλο, είναι λίγο άβολα. Αλλά η ποιότητά τους είναι τρομερή, η έντασή τους δεν είναι τόσο δυνατή όσο θα ήθελα, αλλά σε σύνδεση πάνω σε ενισχυτή νομίζω πρέπει να είναι πολύ καλά. Λοιπόν, ας έρθουμε στο διατάφτα. Και το διατάφτα είναι αυτό εδώ. Τα ακουστικά αυτά εδώ. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα πιο φθηνά ακουστικά που έχω πάρει τέτοιου τύπου. Λοιπόν, είναι, να το θέσω, κλειστού τύπου δεν τα λες. Τα λες ανοιχτού τύπου, γιατί όπως βλέπετε το αυτί δεν μπαίνει όλο μέσα, πατάει πάνω στο αυτί. Ενώ σε σχέση με τα υπόλοιπα, με τα άλλα δύο, και με τα άλλα τρία, με τα Steel Series, με τα Fujitsu και με τα Sennheiser, το αυτί τυλίγεται όλο, σαν κουβούκλιο. Σε αυτά εδώ πατάει πάνω στο αυτί. Λοιπόν, τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι μπορεί να είναι ανοιχτού τύπου, αλλά σφραγίζουν τέλεια. Δηλαδή, τα μαξιλαράκια είναι έτσι, αν και λίγο σκληρά, αλλά είναι αρκετά αναπαυτικά, τα οποία σφραγίζουν το αυτί και ήδη με το που θα φορέσεις δεν ακούς τους εξωτερικούς ήχους. Δηλαδή μονώνει το περιβάλλον αρκετά καλά, όχι τόσο τέλεια όσο θα ήθελα. Αλλά ερχόμαστε στο διατάφτα, όταν βάλουμε μουσική, τα ακουστικά αυτά έχουν τόσο τέλεια ποιότητα, τόσο τέλειο ήχο. Δηλαδή τα δοκίμασα σε σειρές, τα δοκίμασα σε ταινίες, τα δοκίμασα σε βίντεο στο YouTube, τα δοκίμασα σε τραγούδια, μουσικά κομμάτια, hip hop, R&B, rock, drum and bass, ό,τι θέλετε. Τα συγκεκριμένα έχουν τέλεια απόδοση, δηλαδή δεν έχω ξανακούσει ήχο. Τα Siberia, τα οποία Siberia
είναι ακουστικά των 120 ευρώ, αν και τα πήρα σε προσφορά μεταχειρισμένα 40 ευρώ, ούτε καν φτάνουν τόσο καλά στον τοίχο αυτόν εδώ. Τα μόνα που κοντράρουν είναι τα Fujitsu και αυτά είναι 7,1. Λοιπόν, οπότε, τα συγκεκριμένα για τα Sennheiser ούτε καν, δηλαδή τον ήχο των Acoustics δεν έχουν ούτε καν τα Sennheiser. Λοιπόν, πραγματικά ο ήχος τους είναι φοβερός. Δεν έχω ξαναδεί τόσο τέλειο ήχο και πραγματικά επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που έγραφαν στα σχόλιά τους ότι μπορεί να είναι ψεύτικη κατασκευή, μπορεί να τα βλέπεις και να λες πω πω του 10 ευρώ, μη σας πω του 5 ευρώ σετ, αλλά οι μαγνήτες στην αντινή εδώ μέσα κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή δίνετε 19 ευρώ, άντε 25 αν δεν είστε τυχεροί και δεν προλάβετε την προσφορά και παίρνετε ακουστικά τα οποία ηχητικά αποδίδουν όσο αποδίδουν ακουστικά του κατοστάρικου, του οδοντάρικου. Λοιπόν, ένα άλλο κάτι που πρόσεξα, αυτό βέβαια που είναι ωραίο είναι ότι εκτός των διπλών μπορείτε να τα παίρνετε μαζί σας αν και θέλει τρομερή προσοχή, γιατί οι συνέστησες είναι και με το που ξεπονάς είναι επίπονες, λοιπόν θέλει αγάπη, είναι το καλώδιο. Λοιπόν, ας τα βάλω λίγο στην άκρη. Ερχόμαστε στο καλώδιο. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι δεν έχει πουθενά αυξομοιωτή έντασης. Οπότε χρησιμοποιώ τον Steel Series τον αυξομοιωτή, το Extension που το φέρνω πιο κοντά, που έχω για να μεγαλώνω ή να ρυθμίζω την ένταση από εδώ αν θέλω στα ακουστικά μου. Υπάρχουν παρόμοια εξαρτήματα, αυτό έχει έρθει μαζί με τα Siberia. Αλλά τι γίνεται, τα συγκεκριμένα δεν έχουν αυξομοιωτή ένταση. Οπότε όσοι δεν έχετε εξωτερικό αυξομοιωτή να τα συνδέσετε πάνω στο ηχεία σας και να το μεγαλώνετε από τα ηχεία σας, καλό θα ήταν να το προσέξετε αυτό. Δηλαδή πρέπει να το ρυθμίζετε την αυξομοίωση μέσα από τον υπολογιστή. Λοιπόν, στο διατάφτα. Όπως προσέξατε, έχω ένα που συνδέεται στο ακουστικό και ένα που μένει εδώ. Αυτά όμως έχουν και μικρόφωνο. Τι γίνεται. Αυτά εδώ. Το καλώδιο είναι ιδανικό για smartphones, για κινητά τηλέφωνα, δηλαδή το βάζετε μέσα, το τοποθετείτε στο κινητό σας και μπορείτε να απαντάτε και να μιλάτε ταυτόχρονα, δηλαδή είναι 2-1. Όσον αφορά τώρα τη σύνδεση σε PC, όπως βλέπετε, όπως έχετε δει και πίσω στο τον υπολογιστή σας, έχουμε ένα αρσενικό, δύο αρσενικά, ένα που θα μπει για το μικρόφωνο και ένα για το μικρόφωνο και ένα για τα ακουστικά. Εδώ έχουμε 2-1. Προσπάθησα να συνδέσω αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα extension το οποίο το έχω εγώ, ένας κονβερτορας, ο οποίος βάζεις το σενικό, βασικά βάζεις και το μικρόφωνο και το τέτοιο όπως είναι αυτά εδώ τα ακουστικά που έχουν και το μικρόφωνο και τα ακουστικά σε ένα καλώδιο και τα χωρίζεις σε δύο. Στο ένα μπαίνει το μικρόφωνο και στο άλλο μπαίνει τα ακουστικά. Αυτό που πρόσεξα είναι ότι όταν θα συνδέσω σε σπληρεράκι στην ουσία είναι που το χωρίζει, η ένταση των ακουστικών πέφτει τρομερά. Δηλαδή το δοκίμασα και μπορώ να πω ότι πέφτει. Οπότε αν τα χρησιμοποιήσετε σε υπολογιστή, ως ακουστικά είναι φοβερά, αλλά ως μικρόφωνο δεν μπορώ να το δοκιμάσω γιατί μου ρίχνει τρομερά την ένταση, οπότε είναι λίγο απέσια η εμπειρία. Γι' αυτό θα το συνιστούσα κυρίως να το κάνετε για κινητά, για PC να τα έχετε μόνο ως ακουστικά. Δηλαδή το μικρόφωνο δεν μου άρεσε. Λοιπόν, και αυτό γιατί με σπλιτεράκι το οποίο μπορώ να το συνδέσω στον υπολογιστή όπως είπα, δηλαδή δείτε λίγο. Βάζω το βύσμα του ήχου και το βύσμα βασικά των ακουστικών και του μικροφόνου, οπότε μπορώ με αυτό να τα συνδέσω και όπως και πίσω από το PC, δηλαδή αυτό φέρνει τις πίσω θύρες του PC πιο κοντά σε μένα. Λοιπόν, για να συνέω ακουστικά και να μην κατεβαίνω συνέχεια στο PC άσχετα με το έχω από δίπλα το κουτί μου. Λοιπόν, το θέμα είναι, είπαμε, πέφτει πολύ η απόδοση του ήχου. Το μικρόφωνο δεν μπόρεσα να το δοκιμάσω καλά γιατί απογοητεύτηκα τόσο πολύ από τον ήχο που δεν υπήρχε περίπτωση να τα βάζω και για μικρόφωνο και για headset δηλαδή, να μην τα έχω μόνο για ακουστικά. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στο διατάφτα το επόμενο. Προσέξτε, αυτό εδώ είναι το μικρόφωνο και έχει ένα button. Από ό,τι είδα και διάβασα και από τις οδηγίες, το συγκεκριμένο, πρώτα απ' όλα, πατάς μία φορά, νομίζω αυτό εδώ είναι το σημείο, πατάς μία φορά, απαντάς οι κλήσεις. Πατάς παρατεταμένα, κόβεις κλήσεις, δηλαδή αν θες να κλήσεις κάποιον, πατάς και τον κόβεις. Επίσης, δύο φορές, αν έχεις synth 3, και αυτό είναι πολύ όμορφο, είσαι στο κινητό σου, αλλάζει τραγούδι, πας στο επόμενο. Τρεις φορές
και γυρνάς στο προηγούμενο τραγούδι. Οπότε δηλαδή, εκτός από την απαντάς κλίσεις, να απορρίπτεις κλίσεις, μπορείς να το ρυθμίσεις και είναι πραγματικά γαμάτο, γιατί έχεις το κινητό σου στην τσέπη σου, έχεις το MP3 σου και δεν μπορείς να το πιάνεις όλη την ώρα και να βάζεις την οθόνη σου και να πας μπρος-πίσω τραγούδια. Οπότε με αυτό εδώ μπορείς να αλλάζεις και το ρυθμό των τραγουδιών. Πολύ καλό. Επίσης, μία φορά που να ακούς τραγούδια κάνει παύση. Λοιπόν, άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το καλώδιο του είναι πλατή, που είναι τα πρώτα ακουστικά που έχουμε πλατή καλώδιο και μπορώ να πω ότι γιατί κάθομαι και παίρνω τόσο καιρό ακουστικά χωρίς πλατή καλώδιο. Τρομερό καλώδιο, δεν βασικά είπα μια βλακεία στο βίντεο ότι δεν τσαλακώνει, σαφώς και τσαλακώνεται, σαφώς και διπλώνει, απλά το θέμα είναι ότι δεν μπερδεύεται, αυτό είναι το καλό, δηλαδή το τραβάω και να είμαστε. Λοιπόν, οπότε, για τα 19 του Φεβρουάριου και 25 το συνιστώ με 1000. Crystal Acoustics, συγγνώμη, MIC 300, ελληνική εταιρεία, παρακαλώ, ο ήχος είναι τρομερός, οπότε πολύ καλή αγορά, τρέξτε, αυτοί που αγαπάτε τον ήχο θα τα λατρέψετε. Η ποιότητα κατασκευής τους είναι χάλια, δηλαδή αν φτιάχνουν καλύτερη ποιότητα θα γαμούσαν και θα έδερναν, συγγνώμη την έκφραση, αλλά είναι αλήθεια. Οπότε τρέξτε πράγματα, είναι φθηνά. Ήμουν ο Κώστας, check the knock, σας ευχαριστώ.